Μαρίνα. Ο Ερντογάν πάντως φαίνεται να ανακοίνωσε κατά χειροκροτούμενος την πτώση της πόλης του Αφρίν, έτσι. Έτσι ακριβώς, Νέστορα. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους σε όλη την επικράτεια του Αφρίν. Στα κουρδικά κτίρια διοίκησης της πόλης του Αφρίν κυματίζουν τουρκικές σημαίες και λάβαρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονται τα σύμβολα των Σύρων ανταρτών. Είναι πλέον γεγονός ότι το Αφρίν έπεσε και βρίσκεται υπό τουρκικό έλεγχο. Βεβαίως, η ύπαρξη τουρκικών εθνικών συμβόλων έχει ιδιαίτερη σημασία, Νέστορα, αφού στους δύο μήνες των επιχειρήσεων της τουρκικής εισβολής, ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυε πως θα παραδώσει την πόλη στους νόμιμους κατοίκους της, χωρίς να αναφέρει ποιοι είναι αυτοί. Θεωρητικά, θα έπρεπε να τοποθετηθούν τα συριακά εθνικά σύμβολα. Ήδη διεθνώς, Νέστορα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αναλυτές δείχνουν το μοντέλο της Αλεξανδρέτας, συριακό έδαφος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμίζω, που όμως το 1939 με σχέδιο Κεμάλ Ατατούρκ ενσωματώθηκε στην Τουρκία μέσω δημοψηφίσματος και σε αυτό συμμετείχαν στρατιές, στο δημοψήφισμα δηλαδή, συμμετείχαν στρατιές Τούρκων που είχαν αποσταλεί με σκοπό την αλλίωση ακριβώς του πληθυσμού της Αλεξανδρέτας. Είναι το γνωστό σε εμάς Χατάι. Με λίγα λόγια, εκτιμάται ότι η επαρχία Αφρίν θα παραδοθεί λοιπόν σε Ισλαμιστές και Τουρκομάνους με στόχο την προσάρτησή τους στην Τουρκία, με σκοπό βεβαίως να λυθεί οριστικά ο κίνδυνος της σύστασης κουρδικού κράτους ή κουρδικής αυτονομίας στη Συριακή Μεθόριο. Μάλιστα, και με τον Κεμάλ Ατατούρκ συγκρίνουν ουσιαστικά οι αναλυτές και τη σημερινή διθυραμβική ομιλία Ερντογάν για την κατακτήση του Αφρίν. Ο Ταγίπ Ερντογάν, Νέστορα, παρουσιάζει αυτόν όλο και πιο συχνά ως τον Ισλαμιστή Κεμάλ, που θα καταργήσει το κοσμικό κράτος βεβαίως και θα αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την ώρα λοιπόν που εκείνος καταχειροκροτούμενος, όπως είπες και εσύ, χλέβαζε τα κουρδικά εθνικά σύμβολα και ανακοίνωνε την πτώση της πόλης, τηλεοπτικά συνεργεία μετέδιδαν τις λαιλασίες των στρατιωτών του. Οι εισβολείς κατέστρεψαν κάθε κουρδικό σύμβολο της πόλης. Εικόνες με αιχμαλωσίες των Κούρδων επίσης κάνουν το γύρο του κόσμου. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για τις εκτελέσεις των εχμαλώτων. Μάλιστα. Είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και το διευκρινίζουμε αυτό, έτσι. Σωστό. Τώρα, οι Κούρδοι πάντως έδωσαν απάντηση στον Ερντογάν. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της νικητήριας του ομιλίας. التركي والعالمي وستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم المقاومة في عفرين ستستمر إلى أن يتم تحرير كل شبر من عفرين. Λοιπόν, εκ παραδρομής είδαμε βεβαίως τις προειδοποιήσεις των Κούρδων πως ουσιαστικά τίποτα δεν έχει τελειώσει, Μαρίνα, για αυτούς. Είναι μια αυστηρή σε κάθε περίπτωση προειδοποίηση που έχει τη σημασία της στη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι. Ακριβώς, ουσιαστικά αυτό που διαμηνύουν οι Κούρδοι είναι ότι ο πόλεμος πλέον περνά σε νέα διάσταση. Εφθαρσώς και ξεκάθαρα το λένε. Διαψεύδουν τον Ερντογάν ότι έχουν φύγει από το Αφρίν. Εξηγούν ότι η πόλη έπεσε αμαχητή επειδή οι ίδιοι το επέλεξαν προκειμένου να προστατεύσουν τους άμαχους, Νέστορα. Όμως βρίσκονται παντού, λένε, στο Αφρίν, κυρίως στο ορεινό Αφρίν, και τώρα θα αρχίσει ένας εφιαλτικός ανταρτοπόλεμος. Είδαμε βεβαίως τη χαρακτηριστική δήλωση. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση πλέον να δούμε τι είχε δηλώσει εξ αρχής και σε τι απάντησαν από τον Ταγίπ Ερντογάν. Θα την δούμε στην συνέχεια, Μαρίνα. Να πάμε στα της προπαγάνδας. Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και την πανηγυρική νικητήρια ομιλία, θα λέγαμε, του Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα να πάμε και λίγο στα της προπαγάνδας των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Τι ακριβώς μεταδίδουν για την πτώση του Αφρίν, Μαρίνα? Εντελώς διαφορετική, Νέστορα, είναι η εικόνα από εκείνη που βλέπουμε εμείς στην Τουρκία. Οι μόνες εικόνες λοιπόν που έχουν μεταδοθεί από τα τουρκικά μέσα είναι πολίτες του Αφρίν να υποδέχονται με τα βαΐων και κλάδων
τους Τούρκους στρατιώτες και να τους ευχαριστούν για την ειρηνευτική σωτήρια επέμβασή τους, χειροκροτώντας τους που τοποθετούν τα τουρκικά λάβαρα. Βεβαίως είναι γνωστή αυτού του είδους η τουρκική προπαγάνδα όπου πραγματοποιεί εισβολή και εμείς είμαστε γνώριμοι με αυτό. Πάντως ενδιαφέρον έχει επίσης νέο τώρα το γεγονός ότι ενώ η πόλη έπεσε νωρίς το πρωί, ώρα 8 το πρωί Κύπρου συγκεκριμένα, καμιά ξένη δύναμη, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μάλιστα. Μαρίνα Χατζηκώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα στο με συγχωρείτε, στα της οικονομίας θα πάμε τώρα, καθώς την ώρα που η κυβέρνηση